Επιστρέψει στον Πρίσμα 91,6. Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον εκλεκτό φίλο πάνω απ' όλα, τον Νίκο τον Καβαδά. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος της προσφοράς, ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο του. Δοκιμάστηκε πολύ πετυχημένα γιατί ήταν στη Δανία και δεν έκανε καθόλου προεκλογικό αγώνα και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως τον καλησπερίζουμε εδώ στον Πρίσμα. Καλό απόγευμα, Νίκο, τι κάνεις? Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Καλά είμαι. Καλά, λοιπόν, εδώ, Λευκάδα. Μια χαρά, σε βλέπω, απολαμβάνεις, χαίρομαι. Ξεστή, σήμερα ο λόγος που σε πήρα τηλέφωνο είναι γιατί είδα το βίντεο που ανέβασες. Είσαι ένας νέος άνθρωπος που απολαμβάνεις αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Ξυπνάς το πρωί, πας στη θάλασσα, απολαμβάνεις αυτό το φυσικό πλούτο για τον οποίο είμαστε όλοι περήφανοι. Και ξέρεις τι, και στο λέω τώρα τίμια, γιατί σε πήρα και σου λέω, Νίκο, σε θέλω το απόγευμα να μιλήσουμε. Και μου απαντάς, με ποια ιδιότητα θα βγω? Λέω, δεν χρειάζεται να έχεις ιδιότητα όταν έχεις αποδείξει ποιος είσαι μέσα από τον εθελοντισμό σου, μέσα από την αγάπη σου για το νησί. Ακόμα και το γεγονός, φίλε, και θέλω να το πω, μου στέλνεις μερικές φορές τα αποσπάσματα τα ηχητικά του Γεωργίου που παίζει τώρα απέναντί μας στον Real FM και όταν κλείνει τηλεφωνική παρέμβαση του λες, έλα και διακοπές στη Λευκάδα. Αυτό δεν είναι αγάπη για τον τόπο? Σε έχω καλέσει σήμερα εδώ. Έλα. Όχι, είναι αλήθεια. Το κάνεις ακόμα και εκεί. Παρόλο που παίζει κόντρα, κλέβεις τον Real FM, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω σήμερα, σε έβγαλα για να μοιραστώ μαζί μου τον πόνο μου. Γιατί όλο το Σαββατοκύριακο έχω δεκάδες μηνύματα στα site μας, στο Λευκάδα Today, στο Prisma Radio, για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και μου λένε εδώ τώρα οι συμπολίτες μας, θέλω λίγο να ξεκινήσω με τα βοηθή, θέλω λίγο να διαβάσω ένα μήνυμα που μου ήρθε, μου λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, βοήθησέ μας, μου γράφει εδώ ένας φίλος, κάνε κάτι, ένα ρεπορτάζ για τα αδέσποτα μοσχάρια που μας έχουν ρημάξει και δεν έχουν αφήσει τίποτα στην Ορεινή Λευκάδα. Γνωρίζεις το θέμα, έχουν γίνει τροχαία, ατυχήματα, τραυματισμοί. Του απαντάω. Βγήκε μια προκήρυξη από το Δήμο προχθές. Τι να κάνω, να σου παίξω τα ηχητικά αποσπάσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο? Τι να πω? Και βεβαίως ο άνθρωπος, οι άνθρωποι εκεί είναι σε απόγνωση. Και λες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου, έχεις ένα δημόσιο βήμα, μας ακούνε 10 άνθρωποι. Τι να πεις αυτούς τους ανθρώπους, ρε Νίκο, τώρα εκεί στην Ορεινή Λευκάδα, όπου κάθε μέρα βλέπουν, ματώνουν οικονομικά γιατί το βιός τους πάει στράφη από μια ανεξέλεγκτη κατάσταση που δεν μπορεί κανείς να βάλει χαλινάρι σε αυτήν? Καταρχήν, Παναγιώτη, το πρόβλημα αυτό είναι πολύ πιο μεγάλο από όσο έχουν την εντύπωση οι υπόλοιποι Λευκαδίτες, γιατί το βιώνουν όσοι ζουν στην Ορεινή Λευκάδα και αυτοί που ζουν στην πόλη, ας πούμε, ή σε άλλες περιοχές του νησιού μας, δεν το έχουν βιώσει. Γιατί είναι άλλο να σου λένε ότι ξέρεις, μπήκε το μοσχάρι στο χωράφι μου, άλλο μπήκε στο κήπο μου, το βρήκα στο δρόμο μπροστά μου, και άλλο να σου συμβαίνει. Εγώ, καταρχήν, δεν έχουν φτάσει μέχρι τα Λαζαράτα. Λάθος. Τα μοσχάρια έχουν φτάσει μέχρι την περιοχή της Κατούνας, δηλαδή πάνω από τη Λιγιά. Έχουν φτάσει στην Κιάννα, στο Περιγιάλι, στα Πλατίστομα, Βαθκερή, παντού, 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 παντού. Έχουν εξαπλωθεί. Και βέβαια, να πούμε και το εξής, ότι πέρα από την καταστροφή που δημιουργούν και προκαλούν, είναι και ένα ζήτημα και για τα ίδια τα ζώα η ταλαιπωρία. Δηλαδή, τώρα το καλοκαίρι ψάχνουν απελπισμένα να βρουν νερό και κάτι να φάνε. Δηλαδή, έχει δύο, ας πούμε, πλευρές το πρόβλημα. Η μία σίγουρα είναι η καταστροφή που προκαλούν, ανεπανόρθωτες ζημιές, και μάλιστα πέρυσι τον Οκτώβριο που μας πέρασε, ο πατέρας μου έχει ένα μπέλι πάνω από τη Λιγιά και μέσα στο χωράβι τη μέρα πήγαμε να κάνουμε τρίγο είχαν μπει τα μοσχάρια. Δηλαδή, το έχω δει με τα μάτια μου, δεν είναι ότι λέω, άκουσα που λέγανε, έτσι. Ναι. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Και βέβαια δεν έχει, με τις προσκλήσεις για να έρθουν κάποιοι να τα μαζέψουν, και προσωπική μου άποψη είναι με άτυχη επιλογή του μέχρι στιγμής ανθρώπου που τέλος πάντων είχε αναλάβει να τα μαζέψει, για πολλούς και διάφορους λόγους. Οι περισσότεροι εκεί στην Καριά ξέρουν για ποιους λόγους. Έτσι. Και γι' αυτό και δεν έχει αποτέλεσμα. Αυτό δεν έχει αποτέλεσμα. Επικαλούνται αρκετές φορές όσοι έχουν τέλος πάντων την ευθύνη. Επικαλούνται νομικά προβλήματα, νομικά κενά κτλ. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να έχουμε ένα πρόβλημα
τόσα χρόνια, μιλάμε για μια δεκαετία τώρα, έτσι, μπορεί και παραπάνω αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι τωρινό. Δηλαδή έχουν ξεπαστρέψει τα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα εκεί πάνω. Δηλαδή όχι, δεν τρώνε μόνο τα σταφύλια, τρώνε και τα κλίματα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δηλαδή παίρνουν, ας πούμε, τα χωράφια του οι άνθρωποι με λαθύρια. Ναι, τα κατέστρεψαν. Με ένα όσπριο που φύγεται στο κάμπο της καρδιάς, ας πούμε, και δεν παίρνουν ούτε το σπόρο πίσω. Δηλαδή για προβλήματα πολύ σοβαρά. Τεράστια προβλήματα. Ξέρεις όμως ποιο είναι το θέμα. Οπότε, το θέμα είναι ότι αναλαμβάνει μια νέα δημοτική αρχή και μια νέα περιφερειακή αρχή και έχω την εντύπωση ότι έχει εξαντληθεί η υπομονή των κατοίκων, δηλαδή θέλουν να δουν δράσεις και ο κύριος Καλός βεβαίως και λόγω της ιδιότητάς του, υποθέτω, έχει ένα σχέδιο και μια ευαισθητοποίηση. Απλά ξέρεις τι έχω καταλάβει. Μας έχει παρουσιαστεί με βάση τα όσα έχουμε ακούσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν υπάρχει λύση. Δεν ξέρω. Μένουμε με αυτό, δεν υπάρχει λύση. Δηλαδή, μέχρι να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, μέχρι να αλλάξει ο νόμος που ακούγαμε, δεν υπάρχει λύση και είναι ανεξέλεγκτα και δεν μπορεί κάποιος να τα πιάσει. Θα σου πω, εγώ είχα τραβήξει όσο είχα τη διαχείρισή μου και στην ιδιοκτησία μου το Μάιλεφ. Είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και επίσης η συνεργάτη μου, η Ειρήνη Βονιτσάνου, επίσης, μιας και είναι και από την ορεινή Λευκάδα, τα πλωτίσωμα, έχω τραβήξει ένα βίντεο στο οποίο μέσα κάτοικοι της περιοχής, αγρότες κυρίως, χωρίς ας πούμε κανένα ας πούμε προβληματισμό, δηλώνουν στην κάμερα ότι είμαι έτοιμος να πάρω το όπλο και να κάνω δολοφονία. Δηλαδή ο κόσμος έχει φτάσει σε τέτοια σημεία. Οπότε λοιπόν εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Δεν γίνεται. Πρέπει να λυθεί. Πρέπει με κάθε τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και αν αυτός ο τρόπος δεν είναι και νόμιμος. Ακόμα και αυτό. Γιατί αν βάλεις, ας πούμε, το κοινό συμφέρον, την προστασία αυτών των ανθρώπων, της περιουσίας, της ζωής τους, γιατί κινδυνεύει τη ζωή τους, έτσι, πρέπει να το λύσεις ακόμα και αν ο τρόπος δεν είναι ο απολύτως νόμιμος. Πρέπει να λυθεί. Και βέβαια δεν είναι μόνο το θέμα με τα δέσποτα βοηθή στην ορεινή Λευκάδα, είναι και το θέμα με τα δέσποτα σκυλιά στην πόλη της Λευκάδα. Σωστά. Και αυτό τεράστιο ζήτημα. Και άνθρωποι, τελιβεράδες έχουν τρακάρει. Σωστά. Άνθρωποι τους έχουν 200 σκυλιά που τους έχουν επιτεθεί, έχουν κάνει αγέλες. Δεν είναι ένα και δύο τα προβλήματα. Και πρέπει να πούμε το εξής, ότι η νέα δημοτική αρχή που θα αναλάβει στα χέρια της κρατάει αρκετές βόμβες οι οποίες είναι έτοιμες να σκάσουν. Ακριβώς. Δεν παίρνουν άλλη παράταση. Τέλος, πρέπει να λυθούν τώρα. Δεν έχουν άλλη παράταση. Όπως είναι τα σκουπίδια. Είναι σαν να ζούμε στο Τσέρνομπιλ αυτή τη στιγμή με την κατάσταση εκεί πέρα. Έχεις απόλυτο είναι σαν δίκιο. Να ζούμε στο Τσέρνομπιλ. Στην κυριολεξία, σαν να ζούμε στο Τσέρνομπιλ. Και έχω την εντύπωση. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Επειδή είσαι στη συγκεκριμένη δημοτική παράταξη, νομίζω ότι πρέπει να το γνωρίζουν. Θα μου πεις. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Καλός δεν έχει την πλειοψηφία με την έννοια ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σύνθεση που να πέσει με τα μούτρα, γιατί δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το νησί βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο. Σήμερα είδα ο βουλευτής επισκέφθηκε τη Χωματερή, έβγαλε ένα δελτίο τύπου όλους τους φορείς με τα σκουπίδια. Ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάσταση με ρεαλισμό από τον κύριο Βλάχο, όπου νομίζω ότι δεν προσπαθούν να στρογγυλέψουν μια κατάσταση. Είναι μια κατάσταση που αυτή τη στιγμή γίνονται πράγματα για να μην δημιουργηθεί το απευκταίο. Αυτό το οποίο θα μας κάνει να μετανιώσουμε την ώρα και τη στιγμή. Και μέσα σε όλα. Παρακαλώ, αν δεν το σχολιάσεις, πες μου. Κοίταξε, το θέμα είναι το εξής, ότι δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο τα προβλήματα. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, τι να πρωτοπούμε τώρα. Αυτό που έλεγες πριν, ας πούμε, για τα τροχόσπιτα. Εγώ έχω πετύχει, επειδή εκείνη την ώρα πηγαίνω το βραδάκι πηγαίνω για περπάτημα και το πρωί επίσης πηγαίνω για περπάτημα στη γύρα. Με το που περνάνε τη γέφυρα τα τροχόσπιτα, κατευθείαν στρίβουν δεξιά να πάνε να παρκάρουν πέρα στη γύρα. Δηλαδή, είναι γνωστό σε αυτούς τους ανθρώπους ότι, παιδιά, με το που θα μπει στη γέφυρα, κάνε δεξιά, πήγαινε και άραξε όπου γουστάρει και δεν πρόκειται να πειράξει κανένα. Και το πρωί του βλέπω που είναι αλλασμένοι όντω εκεί πέρα. Δηλαδή δεν στρίψανε για να πάνε, ξέρω εγώ, σε κάποιο άλλο σημείο εκεί πέρα. Όχι. Στρίβουνε κατευθείαν για να πάνε να μείνουν εκεί πέρα. Δηλαδή είναι γνωστό πλέον σε αυτού. Είναι γνωστό. Πήγαινε εκεί πέρα, πήγαινε στη Λευκάδα, άραξε όπου γουστάρει, δεν πρόκειται να σε πειράξει κανένα. Ακριβώ. Κανένα. Και μάλιστα ένα πρωινό που ήμουν για περπάτημα, συνάντησα στη γέφυρα ένα περιπολικό και του λέω, παιδιά,
εκεί. Τα βλέπετε από εδώ που είστε. Εκεί πέρα είναι γεμάτο από τροχόσπιτα τα οποία είναι παράνομα παρκαρισμένα. Δηλαδή έχει και σήμα, ας πούμε, που λέει απαγορεύεται να μπει, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μη τι άλλο. Και μου απαντήσαν ότι είναι δικαιοδοσία του λιμενικού. Τώρα, κατά πόσο αυτό ισχύει, να πω την αλήθεια, δεν το έψαξα και δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πολύ πιθανό όμως να έχουν δίκιο, γιατί είναι πάνω στην παραλία. Οπότε, πολύ πιθανό να είναι θέμα του λιμενικού. Ρε φίλε, τώρα εδώ θυμάμαι χρόνια πολλά. Να πρωτοπιάσει τι, τα παρκαρισμένα, τα δικά μας καταρχήν. Πρώτα των κατοίκων, έτσι, που παρκάρουν μέσα στενά με ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν σε αυτή την πόλη, που επιμένουν να παρκάρουν μέσα στενά. Τι να πούμε. Βέβαια, θα μου πει δεν έχει και χώρο πάρκινγκ. Ναι, έχει δίκιο ως προς αυτό. Αλλά πήγαινε, βάλτε πιο πέρα, ρε φίλε. Μην το βάλεις μέσα στο μετακαούμε. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Και στα περισσότερα, Παναγιώτη, συγγνώμη, ναι, για τα περισσότερα προβλήματα ευθύνονται οι ντόπιοι και οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού. Θα συμφωνήσω. Θα κρατήσω μια επιφύλαξη με την έννοια του ότι, να σου πω την αλήθεια, και εγώ όταν είμαι στη Λευκάδα, πάντα το πάρκινγκ επιλέγω γιατί περπατάω. Θέλουμε, ρε φίλε, να το έχουμε και δίπλα στο σπίτι μας το αμάξι. Και δεν μιλάω για το καλοκαίρι που άντε μπορεί να υπάρχει μια δυσκολία, γιατί το χειμώνα που είναι, ρε Σινίκο, που είναι 10 άνθρωποι στην πόλη. Δηλαδή, θέλω λοιπόν να σου πω ότι έχουμε και εμείς ένα μερίδιο ευθύνης. Απλά. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης πάνω, όχι μόνο διότι οι ίδιοι δημιουργούμε τα προβλήματα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει ποτέ τόσα χρόνια κανέναν αντιδήμαρχο ή ξέρω εγώ κάποιο δήμαρχο να πηγαίνει να πετάει το βράδυ σκουπίδια γύρω-γύρω από τους κάδους, σε όλους τους κάδους. Εμείς τα πετάμε τα σκουπίδια γύρω-γύρω από τους κάδους. Εγώ οι μαγαζάτορες, ας πούμε, βγάζουν κυβότια τόνα τα άλλα αυτά μέσα στην αγορά τις 10 η ώρα το βράδυ και τις 11, ενώ η αγορά η κόσμο έρθει στις 3 το πρωί. Ναι, γιατί το κάνουν αυτό όμως. Και το απορριμματοφόρο περνάει την άλλη μέρα το πρωί. Έχεις δίκιο. Ρε Σινίκο, να σου πω κάτι, δεν υπάρχει. Και να σου πω κάτι άλλο. Εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε και αυτούς θα πάρουν και τις ευθύνες στα χέρια τους μεθαύριο. Και αυτό ευθύνη μας είναι. Ας το λίγο. Θα πάμε. Τα λέγαμε και προεκλογικά. Θα πάμε σε αυτό. Επειδή είναι κουμπάρο σου και επειδή είναι ξαδερφό σου και τα λοιπά. Ενώ ξέρεις εκ των προτέρων, γιατί είναι μικρός ο τόπος και γνωριζόμαστε. Δεν είναι να ψηφίζεις για δημοτικό σύμβουλο, ξέρω εγώ, στο Δήμο της Αθήνας, να μην ξέρει ποιος είναι ο άλλος. Εδώ πέρα γνωριζόμαστε, ξέρω ένας τον άλλον. Και πας τον ψηφίζεις λοιπόν επειδή είναι, ξέρω εγώ, κουμπάρος. Δεν γίνεται. Ακόμα και αυτό είναι ευθύνη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη, έχουμε εμείς. Τα περισσότερα, έχουμε. Δεν θα σου πω σε όλα. Θα συμφωνήσω. Βεβαίως, πιστεύω ότι θα πρέπει να την εκπαιδεύσεις την κοινωνία και να την εμπνεύσεις. Είναι και θέμα αγωγής, είναι και αυτός ο χαδερφισμός. Ακριβώς. Τα λέγαμε και προεκλογικά, μου έφερνες παραδείγματα από τη Δανία. Απλά να πω ότι μπράβο, δεν καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή νόμος να εφαρμοστεί υπάρχει. Αυτοί που κάνουν αυτές τις ενέργειες όμως, για παράδειγμα, δεν έχουν σταθεί ποτέ ότι θα σου έρθει ένα βαρβάτο πρόστιμο αν βγάλεις τα σκουπίδια σου και γεμίσεις το παζάρι λάδια, για παράδειγμα, και θα τιμωρηθείς, γιατί ξέρουμε ποιος είσαι. Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτό ακριβώς, είναι και το θέμα της πολιτικής βούλησης, είναι το θέμα, για παράδειγμα, του πρέπει να δουλέψει το νησί, διότι και αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα και που επισημαίνουμε τα κακώς κείμενα με πάρα πολύ αγάπη, έρχονται κάποια σχόλια που λένε ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή δημόσια για παθογένειες τη στιγμή που κορυφώνεται η τουριστική περίοδος. Λες και ο τουρίστας που θα μπει, ναι, και θα μυρίσει τα σκουπίδια και ό,τι άλλο μυρίσει, ναι, από εμάς περιμένει τα μέσα να κατανοήσει, ναι, ποια είναι η πραγματικότητα. Όταν θα πάει να φάει, φίλε Γιώργο, μου στέλνεις εδώ το μήνυμα, το απόγευμα και θα μυρίζει η χωματερή, τι θα του πει ο εστιάτορας, ότι τι είναι από το υπερπέραν αυτή η μυρωδιά, δεν ξέρει. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Τα έχω αντιμετωπίσει πριν από κάποια χρόνια. Είχε δημιουργηθεί πάλι μια έτσι κατάσταση βρωμερή και ντροπιαστική πίσω στο Πόρτο Κατσίκη. Θυμάμαι και σκάνε ρεπορτάζ. Έτσι, ναι. Και με είχε πάρει τότε κάποιος κύριος, ο οποίος είχε άμεση σχέση με το τοπικό συμβούλιο εκεί πίσω, και με απειλούσε να κατεβάσω, λέει, αυτό το ρεπορτάζ και τις φωτογραφίες, γιατί κάνουν κακό, ας πούμε, στην προώθηση του νησιού, την τουριστική κτλ. Και προσπαθούσα να το εξηγήσω του ανθρώπου αυτού που είχε και κάποια θέση, ότι δεν είναι αυτή η λύση να το κρύβουν. Δηλαδή, έλα και δεν το βάλε στο ίντερνετ. Θα έρθει εκεί πίσω. Δεν θα το δει νομίζει. Δηλαδή, τι τυφλός είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μόνο στο ίντερνετ θα το δει. Δηλαδή, δεν είναι η λύση να προσπαθούμε να κρύψουμε το πρόβλημα. Η λύση είναι να λύσουμε το πρόβλημα. Να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε να μην υπάρχει πλέον το πρόβλημα. Εδώ, αυτό είναι το θέμα. Εδώ υπάρχουν αλλά, δυστυχώς, άνθρωποι, φίλε Νίκο. Τα θυμούνται, ναι, όλα την τελευταία στιγμή. Έτσι. Να πούμε, μέσα στο καλοκαίρι, ας πούμε, δεν είναι καμιά πρόβλεψη από πριν.
και την τελευταία στιγμή που έρχεται ο κόσμος, πώς θα το κρύψουμε να μην το βγουν παραπέρα, να τους ξεγελάσουμε. Ακριβώς. Να ξεγελάσουμε τον κόσμο, να έρθουν και μετά, αν έρθουν, πού θα φύγουν. Ξέρω εγώ, θα τους πιάσουμε. Κάπως έτσι. Δηλαδή, και... αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Γιατί είναι σοβαρό, κάποιοι άλλοι που λέγανε, που μας λέγανε, π.χ. όποτε κάνει σεισμό, να μην το ανεβάζουμε. Τι, το έχουμε ακούσει και αυτό. Μην ανεβάζετε, λέει, το σεισμό. Δηλαδή, άμα κάνει σεισμό, μην το ανεβάσουμε. Γιατί τι. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι. Το ζήτημα, ξέρεις ποιο είναι όμως. Το ζήτημα είναι αν τελικά η νέα δημοτική αρχή και η νέα περιφερειακή αρχή θα ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις. Γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή ο κόσμος. Για τη δημοτική αρχή, εκ του νόμου πλέον, έχουν την ίδια ακριβώς ευθύνη όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Όλο το παρατάξιο. Γιατί εκ του νόμου η Δημοτική Αρχή και η παράταξη του Μπάμπη του Καλού δεν μπορεί μόνη της να πάρει αποφάσεις. Εκ του νόμου. Έχουν όλοι την ίδια ευθύνη πλέον. Όλοι έχουν την ίδια ευθύνη. Δηλαδή δεν θα μπορεί να βγάλει την ουρά του απ' έξω κάποιος και να πει «Α, παιδιά, εγώ αυτό δεν το ψήφισα ή εκείνο δεν μ' άρεσε ή δεν συμφώνησα με εκείνο ή με το άλλο». Προφανώς και έχει το δικαίωμα να αρνηθεί και να πει, και βέβαια πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς την άποψή του. Αλλά θα έχει μεγάλη ευθύνη στο να λυθούν προβλήματα. Θα έχουν όλοι την ίδια ευθύνη. Και αυτό πρέπει να, γι' αυτό και θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη τετραετία. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί θα είναι ένα νέο σύστημα που θα πρέπει να αναγκαστούν, ακόμα και αν δεν θέλουν, θα πρέπει να αναγκαστούν να συνδράμουν όλοι μαζί και να συνεργαστούν για να λυθούν τα προβλήματα. Και δεύτερον, γιατί στα χέρια αυτή τη στιγμή θα τους σκάσουν βόμβες στην κυριολεξία όμως. Στην κυριολεξία. Θα σκάσουν τον βόμβες. Δηλαδή, αν γίνει τίποτα εκεί με τα σκουπίδια, θα δουν τη φωτιά, ας πούμε, στα Γιάννενα. Αν γίνει τίποτα. Σωστά. Ναι. Και αυτά δεν τα έχουμε πει εμείς. Αν πας στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάνεις αναζήτηση, αυτές τις εκφράσεις τις έχουν πει αιρετοί. Δεν τα λέμε εμείς. Απλά εμείς εδώ προσπαθούμε, επειδή έχουμε συνέστηση. Ξέρεις, ο κόσμος απευθύνεται σε ένα μέσο, σου λέει, ακούνε 10 άνθρωποι, πες κάτι. Λέμε, αλλά. Αποφασίσατε και πριν μερικούς μήνες και νομίζω ότι η απόφαση που δόθηκε τουλάχιστον στην Δημοτική Αρχή δείχνει ότι ο κόσμος τελικά έκρινε κάπως διαφορετικά, με την έννοια ότι ίσως για πρώτη φορά, φίλε Νίκο, άκουσε το πρόγραμμα του Χαραλαμπουκαλού και έπεισε ο Χαραλαμπουκαλός την κοινωνία της Λευκάδας ότι μπορεί να προσφέρει μια άλλη λύση. Βεβαίως είναι μεγάλη ευθύνη και περιμένει ο κόσμος σύντομα να δει δείγματα γραφής, τουλάχιστον στα απλά. Δεν περιμένουμε να γίνουν θαύματα, δεν περιμένουν αύριο, όταν το νησί έχει 150.000 κόσμο, να περιμένουμε πάρκινγκ, δημιουργία θέσεων πάρκινγκ. Από την άλλη όμως, πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο σχέδιο, ένα ενιαίο πλάνο και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο που θα ακούμε, να εκτιμήσουμε και να φιλτράρουμε ποιοι είναι οι ικανοί, ποιοι είναι άνθρωποι που έχουν γνώση για το νησί ή ποιοι είναι αυτοί που πηγαίνουν εκεί για να το παίζουν. Κάπως, δημοτική σύμβουλη. Προφανώς και εξ όσων γνωρίζω, και ο κύριος Καλός και η δημοτική του σύμβουλη, αλλά και ο κύριος βουλευτής, ο εκ νέου βουλευτής της Λευκάδας, ο κύριος Καβαδάς, νιώθουν την ευθύνη. Δηλαδή, σέβονται την απόφαση του λευκαδίτικου λαού και νιώθουν την ευθύνη. Και γιατί το λέω? Γιατί ξέρω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες. Να, σήμερα ο βουλευτής, όπως είπες και πριν, δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου που ασχολήθηκε, ας πούμε, με το θέμα των σκουπιδιών. Και μάλιστα, από ό,τι γράφει, την Τρίτη πάει αύριο, θα είναι στην Αθήνα για μια σύσκεψη για αυτό το θέμα. Στην οποία θα είναι και ο κύριος Καλός. Μάλιστα. Δεν θέλω να σου πω ότι όντως και καλά κάνει ο κόσμος και περιμένει. Από την άλλη, χωρίς να θέλω να. Δεν έχω. Πώς να πω, ήμουν υποψήφιος τον κύριο Καλό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μιλάω ως εκπρόσωπός του. Έτσι. Απλά γνωρίζω, ας πούμε, ότι θα είναι. Ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τις ενέργειες για να είναι προετοιμασμένοι την 1η Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Είναι πολλές οι προκλήσεις. Όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη στα νέα δεδομένα, γιατί αυτό το οποίο είναι στενάχωρο είναι ότι ζούμε σε ένα ευλογημένο νησί που όλοι έρχονται και το θαυμάζουν. Απλά έχουν ευθύνη και οι θεσμικοί, έχουν ευθύνη, όπως είπαμε, και οι επαγγελματίες. Θα κλείσουμε την κουβέντα με το σχόλιο που ξεκίνησα. Με παίρνει ένας συνάδελφος, είναι στη Λευκάδα και έχει πάει στο Πόρτο Κατσίκι. Και ο άνθρωπος θεώρησε ότι θέλει να πληρώσει με πώς. Και έμεινε νηστικός. Θα μου πεις, ναι, ή οφείλει δια του νόμου να υπάρχει, ή αν δεν υπάρχει, οφείλεις να ενημερώσεις.
Δηλαδή ναι, τώρα. Προφανώς. Δηλαδή τώρα δεν λειτουργεί το ίντερνετ τώρα πλέον είναι. Σε συγκεκριμένα σημεία που θα πάει κάποιος και θα του πούνε δεν έχουμε ίντερνετ. Μα κάθε φορά που θα πάει θα του πούνε δεν έχουν ίντερνετ. Πάντα. Δηλαδή είναι, κάποιοι το έχουν σύστημα αυτό το πράγμα. Μα δηλαδή κάποιοι δεν έχει ίντερνετ. Για να μην κόψει την απόδειξη. Επίσης, μία άλλη απορία. Από τη στιγμή που δεν έχει εκμισθωθεί η παραλία στο Πόρτο Κατσίκι. Δεν έχει εκμισθωθεί. Πώς κάποιος πηγαίνει εκεί και ζητάει 15 ευρώ. Τραγικό, εντάξει. Δηλαδή, αυτά δεν ξέρω αν γίνονται σε καμία άλλη χώρα. Σε καμία άλλη χώρα. Και ρε φίλε. Δηλαδή, είναι τραγικό. Τραγικό. Δεν έχει, δηλαδή, δεν έχει καμία σημασία αν έχει δημοτική αστυνομία, αν έχει αστυνομία. Αν, δεν έχει καμία σημασία. Ρε φίλε, να σου πω κάτι τραγικά, που δεν μπορώ να καταλάβω. Τραγικά. Έρχομαι το καλοκαίρι κάθε φορά. Και βέβαια δεν έχει παρετηθεί και κανένα, έτσι. Μα θα το πούμε και αυτό. Φυσικά. Αλλά κάτι άλλο να πούμε. Κάθε φορά τώρα που κυκλοφορούμε στα μαγαζιά, ξέρεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, είμαστε, μιλάμε με τους πελάτες μας, μας λένε μόνιμα. Βέβαια. Είναι εδώ το ΣΔΟΕ και γράφει. Και λέω εγώ, δεν μπορεί κανείς να πάρει μια οικονομική υπηρεσία, οικονομική αστυνομία, δεν ξέρω ποιον, και να πει, έλα εδώ ρε φίλε, πήγαινε αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Κατσίκι τώρα και μάθε ποιος μισθώνει με 15 ευρώ την ξαπλώστρα, όπου κάνε την ημέρα πόση φοροδιαφυγή υπάρχει. Έτσι δεν είναι. Όπως μεταδίδεται το τι είναι εδώ το ΣΔΟΕ και γράφει, έτσι θα μεταδοθεί και πίσω πάνω. Μα έτσι είναι. Για να μην την πληρώνει μόνο, για παράδειγμα, και ο επαγγελματίας, ο οποίος περιμένει και θα του πει, θα του βρει το πρόστιμο για να πληρώσει 300 ευρώ για να μην γίνει ολοκληρωμένος έλεγχος. Τέλος πάντων. Μα, πάνω, κάπως έτσι, έτσι τα καταφέραμε και φτάσαμε να περιμένουμε τουρίστες από χώρες των Βαλκανίων. Όχι ότι έχω τίποτα με τους ανθρώπους, ίσα ίσα. Δεν έχουμε τίποτα. Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτός ο. Δεν θα ήταν αυτός ο. Φίλε, τώρα να σου πω η ιδανική περίπτωση. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σίγουρα δεν είναι αυτή η ιδανική περίπτωση. Θα σου πω κάτι. Κάπως έτσι τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε διότι δεν έχουμε ένα δυνατό branding, ένα δυνατό προϊόν να δώσουμε πέρα από τις παραλίες, όπου ξέρεις κάτι, αν εγώ τώρα πάω στο Πόρτο Κατσίκι και με καταπατήσει κάποιος και με κατακλέψει, δεν θα ξαναπατήσω. Δεν θα ξαναπατήσω, ρε φίλε. Πάνω, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Εγώ ως ιδρυτή, σε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Επαγγελματιών της Νικιάνας, τα κουβέντιαζα και τα έχω συζητήσει πάρα πολλές αυτά τα θέματα. Θα σου πω και το εξής. Δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά θα σου πω το εξής. Έστω ότι εσύ θέλεις να γίνεις κομμωτής και να κουρεύεις μαλλιά. Εντάξει. Θα πρέπει να πας στη σχολή σου, θα πρέπει να τελειώσεις, να δώσεις εξετάσεις, να δώσεις πιστοποίηση για να πάρεις την άδεια και την έγκριση για να κόβεις, να κουρεύεις ανθρώπους. Έτσι. Εάν θέλεις να ανοίξεις ένα εστιατόριο, δεν χρειάζεται τίποτα. Ούτε να σπουδάσεις χρειάζεται, ούτε εξετάσεις να δώσεις χρειάζεται, ούτε τίποτα, τίποτα. Αν θες να ανοίξεις ένα ξενοδοχείο, μπορείς να πάω να ανοίξεις ένα ξενοδοχείο και να βάλεις κόσμο να κοιμάται. Χωρίς να χρειάζεται κανένα προγραμματισμό. Τίποτα. Τίποτα. Θες να ασχοληθείς. Καταλαβαίνω να σου πω. Απόλυτα. Δηλαδή δεν έχουμε. Πώς να πω. Δηλαδή για μένα, και το έλεγα και έτσι νομίζαν, μου λέγανε ότι η άποψή μου είναι πολύ σκληρή, αλλά αυτή είναι. Δηλαδή, πώς εσύ πας και σερβίρεις και ανοίγεις ένα μαγαζί και σερβίρεις κόσμο και ταΐζεις κόσμο χωρίς να απασχολείς υποχρεωτικά κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει τελειώσει σχολή μαγειρικής, ας πούμε. Δεν γίνεται. Ναι. Πώς. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έπρεπε να μην σου δίνει άδεια κανονικά. Καταλαβες. Αχ, φίλε, λοιπόν. Γι' αυτό είμαστε τα δύο χάλια. Γιατί ο καθένας ανοίγει ό,τι θέλει, το δουλεύει όπως θέλει, το κάνει όπως θέλει, κανένας τον ελέγχει. Και τελείωσε το πανηγύρι. Εν τω μεταξύ, τώρα με ακούνε κάποιοι φίλοι που είναι στο Ναύπλιο. Μου λέει ένας φίλος μου από το Ναύπλιο. Στο Ναύπλιο απαγορεύεται, για παράδειγμα. Δηλαδή, ο πεζόδρομος, γιατί μου στείλαν μια φωτογραφία από τον Ιδρύ. Πήγαινε τώρα. Έχει πάει Ιδρύ από το πρωί. Έχει δει τι συμβαίνει. Δηλαδή, μιλάμε, είναι πονοκέφαλος. Μένω στο Περιγιάλι και θέλω να πάω να πάρω ένα καφέ και το σκέφτομαι αν δεν έχω ποδήλατο ή πόδια. Ανοίξει τώρα άλλο θέμα. Εγώ θα σου ρωτήσω το εξής. Πόσοι από τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού, είτε είναι εργαζόμενοι είτε είναι επαγγελματίες, έχουν περάσει τη γέφυρα και έχουν πάει ήδη διακοπές σε ένα άλλο μέρος? Πόσοι νομίζεις ότι είναι αυτοί? Ελάχιστοι. Συμφωνώ. Ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Πήγαινε στη Ρόδο να δεις πώς δουλεύουν. Πήγαινε στη Μύκονο που την ακούς και νομίζεις ότι είναι άλλο κράτος. Στην Κέρκυρα πήγαινε. Στην Κέρκυρα πήγαινε. Να μην σου πω να πας στη Βενετία τώρα και στο Παρίσι, αλλά πήγαινε σε αυτά τα μέρη που σου είπα.
Πήγαινε να πάει να δεις πώς δουλεύουν. Έτσι κι αλλιώς όταν αυτοί βγάζουν μεροκάματα, εμείς ακόμα εδώ πέρα είναι χειμώνας για μας. Πήγαινε να πάει, δηλαδή, πώς να σου πω. Πήγαινε να ανοίξεις τα μάτια σου να δεις πώς πρέπει να δουλεύεις. Γιατί κέρδος θα έχεις. Κέρδος. Όπως έχουν και αυτοί οι επαγγελματίες εκεί κάτω. Είναι τόσο πολύ οργανωμένοι που παίρνουν τα λεφτά τσέπη του τουρίστα και τους λέει και ευχαριστώ. Έτσι. Και σου λέει τώρα στη Μύκονο, δεν θέλουμε τον Έλληνα, ρε φίλε. Ναι. Και σου λέει στη Μύκονο, δεν θέλουμε τον Έλληνα. Θέλουμε τον Άραβα να μας πληρώνει τα φράγκα. Εντάξει. Λοιπόν, φίλε. Ούτε ένα ούτε δύο είναι τα προβλήματα. Και βέβαια δεν λύνονται από μια μέρα στην άλλη. Αλλά πρέπει. Και οι ίδιοι, εμείς οι ίδιοι. Εγώ πάνω να σου πω το εξής. Εγώ ζω σε ένα στενό πίσω από το παλιό νοσοκομείο της Λευκάδας. Ξέρετε πόσες φορές έχω τσακωθεί εδώ με κάποιους γειτόνους γιατί επέμεναν να βάζουν τα αυτοκίνητα μέσα στο στενό. Πολλές φορές. Έγινε ο κακός. Και πέφτω το βράδυ για ύπνο και νιώθω ασφαλής. Δηλαδή, αν γίνει τίποτα, θα μπορέσω να βγω έξω. Ή θα έρθει η πυροσβεστική να σβήσει τη φωτιά. Δηλαδή, πρέπει και οι ίδιοι έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε τη ζωή μας, την περιουσία μας, τον τόπο μας, οι ίδιοι. Μην το ξεχνάμε. Δηλαδή δεν γίνεται τίποτα να το λέμε στο καφενείο. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Όσο μικρό κι αν είναι. Φίλε Νίκο, νομίζω ότι προβληματίσαμε όσους μας ακούνε και περιμένουμε βεβαίως τα καλύτερα. Εγώ χαίρομαι για τις συζητήσεις. Σίγουρα προβληματίσαμε. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους αυτού του τόπου είναι προβληματισμένοι. Προφανώς τα προβλήματα είναι τόσο πολλά που είναι προβληματισμένοι. Αλλά σου λέω και πάλι πρέπει να μην μείνουμε στον προβληματισμό μας. Σωστά. Σωστά. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ στον Πρίσμα. Καλό βράδυ, φίλε. Καλό βράδυ.